Αυτή είναι η Γη. Η Γη είναι ένα ουράνιο σώμα. Έχει σχήμα σχεδόν σφαιρικό, ελαφρά συμπιεσμένο στι κορυφέ και διωγγωμένο στη μέση. Το σχήμα αυτό λέγεται Γεωοειδέ. Η Γη, λοιπόν, είναι ο τρίτο και πιο κοντινό πλανήτη στον ήλιο, ο πιο πυκνό και ο πέμπτο μεγαλύτερο σε μάζα στο ηλιακό σύστημα. Και ειδικότερα ο μεγαλύτερο ανάμεσα στου γίνου πλανήτε, δηλαδή στου πλανήτε με στερεό φλοιό, Άρη, Αφροδίτη και Ερμή. Είναι το μοναδικό γνωστό ουράνιο σώμα που φιλοξενεί ζωή. Μια ολόκληρη περιστροφή τη γη γύρω από τον άξονα τη διαρκεί 23 ώρε, 56 λεπτά και 4,09 δευτερόλεπτα. Ούτε καν 24 ώρε δηλαδή. Η περιφορά τη γη γύρω από τον ήλιο διαρκεί 365,2564 μέσα ηλιακέ ημέρε. Η γη λοιπόν έχει έναν φυσικό δορυφόρο, τη σελήνη, η οποία περιφέρεται γύρω από τη γη κάθε 27,3 ημέρε. Η βαρετική έλξη μεταξύ γη και σελήνη είναι ο κύριο παράγοντα της τι στη γη. Η επίδραση των παλιρωτικών δυνάμεων στη σελήνη έχει προκαλέσει το λεγόμενο παλιρωτικό κλείδωμα. Η περίοδο περιστροφή τη είναι τέτοια, ίδια με την περίοδο περιφορά, γνωστή ω σύγχρονη περιστροφή, ούτω ώστε να παρουσιάζει πάντα την ίδια όψη στη γη. Δηλαδή, βλέπουμε πάντα την ίδια πλευρά του φεγγαριού. Όπω λέγεται το τραγούδι The Dark Side of the Moon. Η σελήνη απέχει τόσο από τη γη ώστε να έχει την ίδια φαινόμενη διάμετρο με τον ήλιο καθώ ο ήλιο είναι 400 φορέ μεγαλύτερο. Ωστόσο, κατά μια απίστευτη αστρονομική σύμπτωση, είναι και 400 φορέ μακρύτερα από τη Σελήνη. Το γεγονό αυτό επιτρέπει να λαμβάνουν χώρα ολικέ εκλήψει ηλίου. Κυκλοφορεί μια άποψη ότι όλοι οι πλανήτε χωράνε ανάμεσα σε γη και σελήνη. Κάτι που ισχύει βέβαια, αλλά πάντα υπό προποθέσει. Η γη είναι χωρισμένη σε κάποιε υπήρου. Στην Ανταρκτική, στην Ασία, την Αφρική, τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη που ζούμε εμεί, την Νότια Αμερική και την Οκεάνια. Επίσης υπάρχουν πέντε μεγάλοι ωκεανοί στη Γη, ο Αρκτικός, ο Ανταρκτικός, ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός και ο Ινδικός. Πάμε τώρα να δούμε τους μεσημβρινούς και τους παράλληλους. Στην ιδεολογική σφαίρα, λοιπόν, αλλά και στου χάρτε, εντοπίζουμε κυκλικέ γραμμέ που μα βοηθάνε να βρούμε τη θέση ενό τόπου πάνω στη γη. Οι φανταστικέ λοιπόν αυτέ γραμμέ λέγονται μεσημβρινή και παράλληλοι. Οι γραμμέ, οι αλλιώ τα που ενώνουν το βόρειο και τον νότιο πόλο, ονομάζονται μεσημβρινή τη γη και είναι όλοι ίση μεταξύ του. Εκτός Εκτό από το μεσεβρούνιο όμω στην υδρόγειο σφαίρα και στου χάρτε υπάρχουν οριζόντιε κυκλικέ γραμμέ ή παράλληλοι κύκλοι. Οι παράλληλοι δεν είναι ίσοι μεταξύ του. Ο μεγαλύτερο παράλληλο είναι αυτό που περνάει από το μέσο τη γη και ονομάζεται η σημερινός. Οι πιο μικροί παράλληλοι είναι αυτού του πόλου, ο Αρκτικό και ο Ανταρκτικό. Λοιπόν, να δούμε κάποια ακρότατα υψόμετρα τη γη ω προ τη μέση στάθμη τη θάλασσα. Το κατώτερο επίπεδο ξηρά είναι η νεκρά θάλασσα που είναι 408 μέτρα κάτω από την επιφάνεια τη Μεσογείου. Το μέγιστο θαλάσσιο βάθο είναι η τάφρα των στο Μαριανών στον Ειρηνικό ωκεανό με βάθο 10.924 μέτρα, δηλαδή σχεδόν 11 χιλιόμετρα. Και το μέγιστο υψόμετρο είναι το όρο Everest που είναι στα 8.882 μέτρα, είναι μια εκτίμηση του 1999 ωστόσο αυτή. Σε κάθε όλη την περιγραφή έχω το βίντεο, το vlog που είχα κάνει εδώ στο Λονδίνο. Είχα πάει στο αστεροσκοπείο του Greenwich είχα δει τον ε, πρώτο μεσημβρινό τη γη που περνάει από το αστεροσκοπείο εδώ πέρα στο Λονδίνο. Αυτά λοιπόν για το πρώτο μας επεισόδιο, ευχαριστώ όσους μας είδατε, ένα σχόλιο κάτω όσους άρεσε και θες να το συνεχίσουμε, ένα like θα μου βοηθούσε, ένα subscribe αν είστε καινούργοι και για άλλα τέτοια βιντεάκια μια είστε συντονισμένοι και περιμένετε το επόμενο επεισοδιάκι που θα είναι με τις χώρες του σημερινού και το Equators.